με τον Άγιο Μηνά, αλλά και άλλες περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και η Χίος. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μανώλη Βουρνούς, είναι αρχιτέκτονας και πρώην δήμαρχος της Χίου και ένας από τους ανθρώπους που έβαλε το λιθαράκι τους για το μουσείο το οποίο βρίσκεται στην περιοχή και αποτελεί ένα κόσμημα για όποιον επιθυμεί να μάθει περισσότερα για την ιστορία της Χίου και τη σχέση με τον Άγιο Μηνά. Πάμε στον κύριο Βουρνού, στην καλησπέρα μας από Ηράκλειο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλησπέρα. Και του χρόνου τέτοια μέρα. Και του χρόνου. Πόσο δυνατή είναι αυτή η σχέση του Αγίου Μηνά με το νησί σας? Και να μας βάλετε λίγο στο κλίμα, πώς ξεκίνησε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, στη Χίο τιμάμε και τον Άγιο Μηνά μεμονωμένα. Υπάρχει το μοναστήρι του Αγίου Μηνά όπου βρίσκεται και το μουσείο αυτό της Μητροπόλεως για τη σφαγή της Χίου. Είναι ένα μοναστήρι ο Άγιος Μηνάς όπου με χορηγία των κυρίων Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου πέρσι εγκαινιάστηκε ένα μουσείο για τις σφαγές της Χίου. Στο μοναστήρι αυτό το 1822, κατά τη σφαγή της Χίου, είχε γίνει ένα από τα πιο δραματικά επεισόδια της σφαγής, το οποίο 2.500 με 3.000 άνθρωποι σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους το βράδυ της Ανάστασης. Την ώρα της λειτουργίας ήταν κλεισμένοι μέσα στο μοναστήρι, είχαν βρει καταφύγιο, είχαν καταφύγει εκεί από τη χώρα, από τον κάμπο, από τα γύρω χωριά, και οι Τούρκοι τους πολιόρκησαν επί 2 ημέρες περίπου, και βέβαια το μοναστήρι δεν είναι κάστρο. Το πήραν και μπήκαν μέσα και έσφαξαν πάρα πολύ κόσμο. Από τότε ο Άγιος Μηνάς, το μοναστήρι του Αγίου Μηνά, έχει μείνει πάρα πολύ έντονο, το βασικό προσκύνημα για τους χιώτες και για τους επισκέπτες της Χίου. Και επειδή είναι κοντά στην πόλη επίσης, το ευλαβούνται πάρα πολύ οι χιώτες και το επισκέπτονται τακτικά. Είναι μία από τις πολύ συχνές προσκυνηματικές, μικρές εκδρομές, για 1–2 ώρες. Πετάγεται κανείς, προσεύχεται, αλλά τακτικά πηγαίνει κανείς και για λειτουργία, μιας και το μοναστήρι λειτουργεί. Και εκεί ο σεβασμιότατος ο κύριος Μάρκος, ο Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Ινουσών, είχε τη σκέψη, η οποία νομίζω ατερίχθη πάρα πολύ επιτυχημένη, να οργανωθεί ένας μικρός χώρος εκθεσιακός, ώστε να μπορεί ο επισκέπτης της Χίου να πληροφορηθεί σύντομα με έναν σύγχρονο τρόπο τι ακριβώς είναι τι συνέβη στη σφαγή της Χίου, και όχι μόνο στον Άγιο Μηνά, αλλά σε ολόκληρο το νησί. Αυτό το μουσείο, 1 χρόνο τώρα που λειτουργεί, έχει 1000 επισκέπτες και το καλοκαίρι και το χειμώνα, οργανωμένα και μεμονωμένα. Αλλά εκτός από το μοναστήρι του Αγίου Μηνά, η Χίος έχει μια πολύ ειδική σχέση με τους Αγίους Μηνά, Βίκτορα και Βικέντιο, ως τριάδα μαρτύρων. Παρότι δεν μαρτύρησαν μαζί, τιμώνται και οι τρεις μαζί από την εκκλησία μας, και στο όνομα της Μηνά, Βίκτορος και Βικέντιου τιμάται ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Χίου, το κέντρο της πόλης. Και έφερε η ιστορία τα πράγματα και ο Θεός, ώστε 11η Νοεμβρίου του 1912 να μπει και ο ελληνικός στρατός στην Χίο και να απελευθερωθεί η πόλη της Χίου. Και έτσι η 11η Νοεμβρίου σήμερα η μέρα είναι για μας μια τοπική εορτή εθνικής σημασίας, και είναι ταυτόχρονα και η μέρα που τιμάται ο Μητροπολιτικός Ναός και πανηγυρίζει, και υπάρχουν λιτανίες. Είναι μία από τις πολύ σημαντικές μέρες για τη Χίο. Εμείς εδώ πέρα τους λέμε Άγιους Βίκτορες και τους τρεις μαζί τους ονομάζουμε. Υπάρχουν και διάφορα παρεκκλήσια στην ύπαιθρο των Αγίων Βικτόρων. Ο Άγιος Μηνάς βέβαια ως πολεμικός, ως στρατιωτικός Άγιος, έχει την τιμητική του, και λόγω του ότι έχει και το μοναστήρι τιμάται στο όνομά του, το Άγιο Μηνά, ένα παραπάνω. Αναφορικά τώρα με τη συμμετοχή εκεί των ντόπιων και όχι μόνο στους εφετινούς εορτασμούς, μας είπε εδώ εφημέριος του Μητροπολιτικού Ναού στο Ηράκλειο, πατέρας Εμμανουήλ, ότι ξεπέρασαν κάθε προσδοκία στο μέτωπο της συμμετοχής των πιστών, προηγήθηκαν και 2 χρόνια περιορισμών. Εκεί στο νησί σας τι επικράτησε? Κοιτάξτε, χθες είχε τον πανηγυρικό Εσπερινό, την Λιτανία, είναι και η κάρα της Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στη Χίο για να την προσκυνήσουν οι πιστοί. Αλλά κάθε χρόνο την παραμονή υπάρχει μια πάνδημη Λιτανία, και φέτος επίσης υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ στη Μητρόπολη που πήγα το πρωί, στο Μητροπολιτικό Ναό, υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος μέσα. Η αλήθεια είναι, και εγώ είχα πάρα πολύ καιρό να δω την εκκλησία τόσο πολύ γεμάτη. Δηλαδή παλαιότερα το 16, το 17, το 18 δεν νομίζω ήταν τόσο πολύ ο κόσμος όσο ήταν σήμερα μέσα στο Μητροπολιτικό Ναό, και νομίζω ότι ο κόσμος το αναζητούσε, το ήθελε. Ήταν και μια πολύ καλή ημέρα, Και επειδή ευλαβείται η Χίος στους Αγίους, τους βρήκε την ευκαιρία να εκδηλώσει αυτή την ευλάβεια. Σας λέω, εμάς εδώ πέρα βοηθάει το ότι είναι και η εθνική ορτή για μας. Έτσι. Είναι η μεγάλη μας ορτή 11 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Κύριε Βουρνούς, τι να πούμε, να ευχηθούμε και του χρόνου, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να είστε καλά. Και, με το καλό να τα ξαναπούμε. Και ο Άγιος Μηνά σας προστατεύει το Ηράκλειο και όλη την Κρήτη. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλό. Σας ευχαριστούμε πολύ.